Για όσους ανοίξατε μόλις τώρα την τηλεόρασή σας, να πούμε ότι μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή για τις 10 διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσετε μια εξαιρετική παράσταση στο πλανητάριο, στο Ευγενείδη Πλανητάριο, η οποία λέγεται «Ο ουρανός των αρχαίων». Είναι πραγματικά πολύ όμορφη παράσταση και αξίζει κανείς να την παρακολουθήσει. Τηλεφωνείτε τώρα μέχρι το τέλος εκπομπής, ώστε να γίνει μια κλήρωση για εσάς που βλέπετε από το σπίτι. Λοιπόν, ερωτήματα από τους τηλεθεατές, θα έρθω αμέσως αυτά, αφού πρώτα δούμε ένα σχετικό ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για μια πρόταση που έχει γίνει από τον κύριο Craig Venter. Ποιος είναι ο κύριος Craig Venter? Είναι ένας από τους βασικούς επιστήμονες, ο οποίος κατάφερε να βοηθήσει, να προσφέρει, εν πάση περιπτώσει, στην δημιουργία της ακολουθίας του γενετικού κώδικα, του ανθρωπίνου γονιδιώματος, του DNA. Αυτός λοιπόν ο κύριος Venter προτείνει ότι θα στείλει μια συσκευή πάνω στον Άρη. Και αυτή η συσκευή θα εντοπίσει, ή θα επιχειρήσει μάλλον να εντοπίσει, οποιοδήποτε DNA υπάρχει εκεί πέρα από οποιαδήποτε επίσης βιολογική μορφή ζωής και να το στείλει πίσω στην Γη για να την ανασυστήσει. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς τα περιγράφει. Μετά την επιτυχημένη προσεδάφιση του ερευνητικού οχήματος Curiosity και την έναρξη της έρευνας επί αριανού εδάφους, στην εξίσωση προσθέθηκε ο διακεκριμένος πρωτοπόρος επιστήμονας Craig Venter, γνωστός για τη συμβολή του στον καθορισμό της ακολουθίας του ανθρωπίνου γονιδιώματος. Ο Venter δήλωσε αισιόδοξος για την ύπαρξη ζωής στον Άρη, ενώ στα μέσα Οκτωβρίου ανακοίνωσε την αποστολή ενός βιολογικού τηλεμεταφορέα στον κόκκινο πλανήτη με στόχο τον εντοπισμό του DNA των Αρίων και τη μεταφορά του πίσω στη Γη. Στόχος του Δόκτωρος Venter είναι να στείλει μια συσκευή στον Άρη που θα αναζητήσει την αριανή ζωή και θα καταγράψει την ακολουθία του DNA της. Στη συνέχεια, το εξωγήινο γονιδίωμα θα μεταφερθεί στη Γη, όπου θα ανασυσταθεί σε μια επτασφράγιστη, ασφαλή ερευνητική εγκατάσταση. Ο Venter δεν είναι ο μοναδικός επιστήμονας που είχε την ιδέα ενός απίθανου σχεδίου. Σύμφωνα με την τεχνολογική επιθεώρηση του MIT, αντίστοιχες ιδέες είχε εκφράσει ο Jonathan Rothberg, ιδρυτής εταιρείας καταγραφής των ακολουθιών του DNA με την ονομασία Lone Torrent. Το ίδρυμα του Rothberg συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Harvard και το MIT προκειμένου να μετατρέψουν την συσκευή προσωπικού γονιδιώματος για χρήση στον Άρη ως τμήμα της χρηματοδοτούμενης από την NASA αποστολής με διακριτικό τίτλο SET.G ή αλλιώς έρευνα για εξωγήινα γονιδιώματα. Λοιπόν, ο κύριος Venter, ακούσατε τι επιθυμεί να κάνει. Το ερώτημα είναι εάν και εφόσον κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό και με ποιο αποτέλεσμα. Και έρχομαι λοιπόν σε εσάς, κύριε Κρυμιζή, και θα πάω και στον κύριο Ροδάκη. Πόσο πιθανό βλέπετε το ενδεχόμενο αυτό, δηλαδή πρώτο να αποσταλεί μια τη συσκευή από τον κύριο Venter με τη συμμετοχή τη δική σας ή των συμμετέχοντων στην αποστολή, ώστε να εντοπίσει τυχόν DNA που μπορεί να βρίσκεται στον Άρη και έπειτα να τηλεμεταφερθεί για να ανασυσταθεί σε εγκαταστάσεις στη Γη? Πρέπει να σας πω ότι τον γνωρίζω τον κύριο Venter. Και βέβαια είναι διακεκριμένος. Διακεκριμένος επιστήμονας και έχει εμπορική εκμετάλλευση των διαφόρων πρωτοβουλειών τις οποίες έχει ιδρύσει ο ίδιος. Μάλιστα έρχεται και στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι με το πλοίο του. Και από την Αμερική με το πλοίο του. Παίρνουν δείγματα από την Μεσόγειο, θαλάσσια δείγματα, στα οποία προσπαθούν να κοιτάξουν για ιδιότυπου τύπου DNA, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για επιστημονικούς και εμπορικούς σκοπούς. Το πρόβλημα με το εγχείρημα το οποίο άκουσα, το οποίο δεν το είχα... Είναι πρόσφατη ανακοίνωση, είναι προημερών. Είναι το εξής, ότι η αποστολή για την μεταφορά ενός δείγματος από την επιφάνεια του Άρη δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί ένεκα της αβεβαιότητας του κόστους. Το κόστος υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει γύρω στα 8 με 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Ξέρετε, το Curiosity κόστησε 2,6.
Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 700 εκατομμύρια, που δείχνει τη δυσκολία του υπολογισμού του κόστους σε μια τέτοια πρωτοποριακή αποστολή, στην οποία πρέπει να βασικά να ανακαλύψεις καινούργιες τεχνολογίες για να τις χρησιμοποιήσεις. Το νωρίτερο που μπορεί να γίνει μια τέτοια αποστολή προς τον Άρη, μάλλον θα είναι 2018 με 20 και μπορεί και αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή των πιθανών πειραμάτων, τα οποία θα μεταφερθούν και τα οποία μετά θα πρέπει να τα φέρει ένα άλλο όχημα πίσω στη Γη, δεν έχει γίνει ακόμη. Έκανε λόγο για τηλεμεταφορά. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει ρόλο. Τηλεμεταφορά σημαίνει, αυτό που εννοεί, υποθέτω, είναι ότι το ίδιο που γίνεται σήμερα με το Curiosity, δηλαδή θα γίνουν επί τόπου οι παρατηρήσεις και θα στείλει τα δεδομένα στη Γη. Ναι, ναι. Αλλά ούτως ή άλλως, αυτό δεν πρόκειται να γίνει τουλάχιστον μέχρι το 2018 και πιθανόν μετά το 2020. Και επιπλέον, αν και ο κύριος Βέντερ είναι επιφανής επιστήμονας, όλες αυτές οι προτάσεις για πειράματα πρόκειται να περάσουν από μια επιστημονική επιτροπή και θα επιλεγούν από 100 προτάσεις, να πούμε, ή 5. Και δεν είναι εγγυημένο ότι η πρόταση του κύριου Βέντερ θα περάσει. Και λοιπόν, είναι κάτι το οποίο βέβαια όλοι μας έχουμε φιλοδοξίες τι θα κάνουμε στο επόμενο διαστημόπλιο και στην επόμενη αποστολή κτλ. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα επιλεγούμε. Προτού προχωρήσουμε να ακούσουμε και τους υπόλοιπους καλεσμένους, σε τι βάθος χρόνου σχεδιάζει η NASA και εσείς τα επόμενα βήματα? 20, 30, 50 χρόνια? Εξαρτάται από την αποστολή. Ας πούμε, για τον Άρη το πρόγραμμα ήταν ότι όταν το σχεδιάζαμε στην αρχή του 21ου αιώνα, ότι κάθε 2 χρόνια, που είναι η ευκαιρία για να εκτοξεύσει κανείς σε μια τροχιά με ελάχιστοποίηση της ενέργειας στον Άρη, θα υπάρχει κάποια αποστολή. Η αποστολή, το Mars Sample Return το λεγόμενο, η επιστροφή δείγματος, ήταν σχεδιασμένη αρχικά για το 2015 περίπου. Σε 3 χρόνια. Αλλά τώρα, πριν 2 χρόνια, έχει αναβληθεί επαόριστον ένα κακόστους. Μάλιστα. Άρα η οικονομική κρίση χτυπάει και την NASA. Η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει και εκεί. Και ειδικά το γεγονός ότι στο Curiosity το κόστος δεν μπόρεσε να ελεγχθεί. Μάλιστα. Είναι τεράστια τα ποσά τα οποία είπατε. Μιλούσατε για 700 εκατομμύρια και φτήκαμε στα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Υπέρογκα ποσά, τουλάχιστον φαινομενικά. Ναι. Κύριε Σιμόπουλε, σας είδα προηγουμένως ότι θέλατε να κάνετε μια παρατήρηση. Όχι. Το να μελετήσει κανείς την αλληλουχία του DNA, έστω με τον τρόπο που κάνει ο κύριος Βέντερ, σημαίνει ότι έχεις βρει DNA. Προφανώς. Το ερώτημα είναι, ακόμη δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε. Δεν έχουμε βρει μέχρι τώρα ζωή πάνω στον Άρη, μικρόβια ή οτιδήποτε άλλο, μικροοργανισμούς. Οπότε, μέχρι ότου βρούμε, ας τον βρούμε πρώτα ότι υπάρχει και μετά βλέπουμε πώς θα αναλύσουμε το DNA. Μάλιστα, μίλησε για ανασύσταση, δηλαδή έχει πάει ακόμη πιο κάτω ο κ. Βέντερ. Ναι. Φυσικά, εάν βρεθεί η αλληλουχία του DNA, με τον τρόπο τέλος πάντων που λέει και που μου εξηγούσε προηγουμένως ο κ. Ροδάκης, μπορεί κάποιος, παίρνοντας αυτά τα στοιχεία, να το φτιάξει στο εργαστήριο, να τα βάλει δηλαδή σε μία σειρά και υποθέτω ότι θα μπορούσε δυνητικά να βγάλει ένα τέτοιο on. Το προϊόν, εν πάση περιπτώσει, ναι, του προϊόν, DNA. Το αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει πρώτα να βρούμε και μετά να αναλύσουμε. Σωστό. Κύριε Ροδάκη, θέλω να ακούσω το κατεξοχήν κομμάτι το οποίο αφορά τη δική σας το ερευνητικό πεδίο. Εγώ τον Craig Βέντερ δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Θεωρώ πολύ ότι πρόκειται για πολύ τολμηρές ιδέες, αλλά προκλητικές. Είναι και τυχερός όμως.
όσοι ξέρουν την ιστορία προφανώς θα συμφωνήσουν μαζί μου. Όταν ξεκίνησε ανεξάρτητα από το Διεθνές Human Genome Project να δουλεύει σε ιδιωτική εταιρεία που ο ίδιος ίδρυσε, το πλάνο δουλειάς απαιτούσε πάρα πολλά χρήματα. Κατάφερε να τα βρει. Γι' αυτό λέω ότι ήταν τυχερός. Δεν είμαι σίγουρος εάν τυχόν η πρότασή του ή οποιαδήποτε πρόταση κάνει πάει στο ίδιο pool προτάσεων για το NSF, NIH, δεν ξέρω. Μήπως πάλι θα βρει τη Smith Klein και άλλες εταιρείες για να... Μιλάτε για τις φαρμακοβιομηχανίες που κάνουν έρευνες. Ακριβώς. Είναι τυχερός. Είναι ένας Καλιφορνέζος, πολύ τυχερός και τολμηρός άνθρωπος. Έχει όμως και όραμα. Και αυτό πρέπει να τα αναγνωρίσουμε σε όλους τους επιστήμονες εκείνους που υπό τις κατάλληλες συνθήκες και μπορούν και το πραγματοποιούν. Αυτά που είπα αμέσως πριν δεν υποτιμούν καθόλου, μα καθόλου, την μεγάλη πρόοδο που είχαμε σε πολλά θέματα με τη δική του λίγο πολύ τόλμη. Ήταν πολύ καλό. Από την άλλη πλευρά, για το συγκεκριμένο θέμα του Άρη, μου άρεσε το πώς το σχολίασε ο κύριος Σιμόπουλος, γιατί ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, τον βαφτίσαμε. Έχει όμως και εδώ κάτι κρυμμένο που δεν φαίνεται σε πρώτη ματιά. Εάν τυχόν μιλήσουμε για απλά οργανικά μόρια, τα οποία ούτε αυτά μέχρι στιγμής έχουν ανιχνευθεί, έτσι, αυτά είναι ευάλωτα σε καταστροφή από τη στιγμή που είναι εκτεθειμένα και μπορούν να κάνουν πλήθος άλλων πλευρικών αντιδράσεων κτλ. Εάν όμως πάμε ακόμα σε υψηλότερο επίπεδο οργάνωσης και να δούμε τέτοιου είδους οργανικά συστήματα που ήδη όμως έχουν αναπτύξει κάποια συστήματα, θα έλεγα, προστασίας, πιο σύνθετες μορφές, ίσως κυταρικές μορφές, αυτές έχουν μικρότερη πιθανότητα να διασπαστούν αυθόρμητα και έχουν ως εκ τούτου μεγαλύτερη πιθανότητα να διατηρηθούν. Ξέρουμε για παράδειγμα και στη Γη ότι στο εσωτερικό κάποιων βράχων και μάλιστα παλαιών χρονολογούνται σχεδόν 4 δισεκατομμύρια πριν, εάν κάνουμε το MES με ειδική μικροτόμο και το δούμε σε μικροσκόπιο, εμφανίζονται μορφές, οι επιστήμονες το λένε αυτά στρωματολίτες, είναι μια μορφή απολιθώματος, και έτσι μπόρεσαν κιόλας να δουν κύτταρα οργανωμένη ως εκ τούτου ζωντανή ύλη πολύ παλιά. Σαν να λέμε το λαχείο που αγοράζει ο Βέντερ με την πρότασή του ποντάρει στο εξής, ότι μπορεί το πιο ανώτερο να έχει ήδη κάποιο σύστημα προστασίας, άρα να έχει διατηρηθεί και να μην μπορέσουμε ποτέ να βρούμε οργανικές απλές ουσίες. Να πάμε δηλαδή σε κάτι πιο ανεπτυγμένο. Ακριβώς, δηλαδή ξεκινάει ανάποδα. Δεν πηγαίνει να βρω την απλή χημική ουσία, έστω ίχνη μεθανίου, αλλά μήπως κάποτε είχε λίγο παραπάνω, μήπως είχαμε και αμμονία, μήπως... Δηλαδή σιγά σιγά. Αντί να πάει έτσι όμως, ξεκινάει από πάνω. Προς τα κάτω, ενδεχομένως. Το πού θα πάει προς τα κάτω δεν ξέρω. Αλλά... Κατάλαβα το σκεπτικό σας πάντως.